Θεσσαλονίκης. Άλλαξε η εικόνα. Έχει ανοίξει, δεν έχει λαμαρίνες πια. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είστε καλά. Στην κυκλοφορία παραδίδεται μετά από 11 χρόνια η οδός Μοναστηρίου στο ύψος του νέου σιδηροδρομικού σταθμού μεταξύ Αγίων Πάντων και Μιχαήλ Καλού. Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις απομακρύνθηκαν και ο δρόμος παραδίδεται με 3 λωρίδες κυκλοφορίας προς την είσοδο της πόλης στην πορεία προς ανατολικά και 2 προς την έξοδο της πόλης στην πορεία προς τα δυτικά. Σήμερα είναι μια πολύ ευχάριστη, χαρούμενη μέρα για όλους, γιατί ανοίγει πια η Μοναστηρίου μετά από 11 ολόκληρα χρόνια που έμεινε κλειστή. Δείγμα του ότι ένδειξη του ότι το μετρό όχι απλώς προχωράει, αλλά υλοποιείται και ολοκληρώνεται, τελειώνει. Θα ακολουθήσει Κωνσταντίνου Καραμαλή στην περιοχή του σταθμού Παπάφη, του εργοταξίου μας στην Παπάφη, που και εκείνη θα αποδοθεί. Μέρα χαράς και για τους επαγγελματίες της περιοχής, γιατί αποκτά ζωή ξανά ένας παραδοσιακός εμπορικός δρόμος του κεντρικού οδικού άξονα της Θεσσαλονίκης, που είχε νεκρωθεί. Κατά τη διάρκεια των 11 χρόνων, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, μπήκαν αμέτρητα λουκέτα, έκλεισαν καταστήματα, οδηγώντας στην απόγνωση τους καταστηματάρχες. Δεν το πιστεύουν οι καταστηματάρχες ότι απομακρύνονται οι λαμαρίνες του μετρό. Εδώ στην οδό Μοναστηρίου ελάχιστοι πλέον έχουν απομείνει, καθώς εξαιτίας οικονομικής κρίσης αλλά και λόγω των έργων του μετρό, πολλοί αναγκάστηκαν και έβαλαν λουκέτο στα καταστήματά τους. Εδώ ήμασταν 5, μείναμε 2. Και τώρα θα ξανανοικιαστούν φυσικά αν ανοίξει το μετρό. Νομίζοντας ότι όλοι θα δουλέψουμε, αλλά να δούμε. Γιατί είναι και οικονομική κρίση, δεν είναι μόνο ότι μπήκαν οι λαμαρίνες, αλλά ένα παραπάνω ότι μας είχαν σφραγίσει. Και το κακό είναι ότι δεν μειώθηκαν τα δημοτικά τέλη. Το μαγαζί είναι 26 χρόνια εδώ και 2 χρόνια που είχαμε τις λαμαρίνες μπροστά, ο τζίρος έπεσε τουλάχιστον στο 0,5%. Δηλαδή κατά 50% έχει πέσει ο τζίρος. Ό,τι γίνει από εδώ και πέρα είναι καλύτερο για μας. Ο προγραμματισμός μας για το 2018 είναι να ξεκινήσουμε τις πρόδρομες εργασίες στις 2 γραμμές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Μία γραμμή από εδώ που είμαστε, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι το Κορδελιό, και μία άλλη γραμμή από το Βαρδάρι, από το σταθμό Δημοκρατίας, που θα πάει δια της οδού Λαγκαδά, θα διέλθει από την Νεάπολη, Σταυρούπολη, Πολύχνη και θα φτάσει μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αττικού Μετρό, Γιάννη Μιλόπουλο, άμεσα θα ξεκινήσει εντός του 2018 η δημοπράτηση των πρόδρομων εργασιών για τα έργα του μετρό στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η Δυτική Θεσσαλονίκη. Και είναι η πρώτη προτεραιότητα, γιατί να μην το ξεχνάμε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη χτυπάει η καρδιά της εργατικής Θεσσαλονίκης. Άρα το χρωστάει η πολιτεία αυτό στους εργαζόμενους ανθρώπους των δυτικών συνοικιών. Συνολικά για την πορεία του έργου, θετική εξέλιξη είχαμε και για τον σταθμό της Αγίας Σοφίας, καθώς εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η μελέτη για την ανάδειξη του κρινέου που βρέθηκε εκεί. Ενώ το καλοκαίρι, και πάντως πριν από την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα παραδοθεί στην κυκλοφορία η Εγνατία Οδός στο ύψος της Οδού Αγγελάκη, στο Συντριβάνι.